Κύριο Πολάκη, τι πρέπει να κάνει, πιστεύετε εσείς, ο κύριος Βαρουφάκης και το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου με αυτό το χαρτί που πρέπει να στείλει στην Τρόικα. Τι πρέπει να, πού πρέπει να πει όχι και πού δεν πρέπει να πει. Λοιπόν, κύριε Χαζαπόπουλε, νομίζω το ανακοίνωσε ο κύριος Βαρουφάκης και ήταν πολύ σαφής. Θα καταθέσει ένα πρόγραμμα. Κύριε Πολάκη, θα καταθέσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα αφορά τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και την αλλαγή του κράτους. Για να συνεχίσω αυτά που έλεγα προηγουμένως. Τέσσερις μήνες είναι υπέρ αρκετοί, για παράδειγμα στο σύστημα υγείας, το οποίο κατακρεούργησε ο συνομιλητής μου μαζί με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Λοβέρδο πιο πριν. Είναι υπέρ αρκετοί για να προσλάβουμε 500 επικουρικούς γιατρούς με τριετή θητεία άμεσα και όχι σε 15 χρόνια. Για να στελεχώσουν μονάδες διαβητικής θεραπείας. Η Τρόικα θα σας αφήσει. Δεν θα τη ζητήσουμε την άδεια. Να προσλάβει νοσηλευτές, να επαναδιαπραγματευτεί όλα τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια τα οποία τα έφτιαξε ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με τον προκάτοχό του και όποιος μεγαλοεπιχειρηματίας προμηθευτής υλικών είχε βίσμα στην Επιτροπή έβαζε μεγάλο κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο για να κονομάει από τα υλικά και τα φάρμακα. Είναι υπέρ αρκετοί αυτοί οι τέσσερις μήνες. Είναι υπέρ αρκετοί να κάνουμε αυτό που δεν έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, την κεντρική τιμολόγηση. Διότι όταν το 2005 βγαίναμε εμείς και αποδεικνύαμε με στοιχεία ότι στα 5 τρισεκατομμύρια δραχμές του τζίρου της υγείας σε όλη την Ελλάδα, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα 3,6 είναι τρία πράγματα, υλικά, φάρμακα και αντιδραστήρια, που τουλάχιστον τα μισά, για να μην πω το 70%, ήταν μαύρο χρήμα, τότε ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήξερε τίποτα για το φόνο, αλλά αντίθετα έκανε επερωτήσεις στη Βουλή, γιατί ήταν με τον κύριο Γεωργιάδη τότε, με τον κύριο Καρατζαφέρη, για να παραλάβουμε τα υποβρύχια που γέρνανε. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών τους επόμενους τέσσερις μήνες. Ωραία, να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση, όχι, μισό λεπτό, να τελειώσω τα μέτρα του αλλιώς. Ναι, αλλά. Ναι, ένα λεπτό, κύριε Πολάκη. Συμφωνούμε. Το σημαντικότερο είναι το εξής. Συμφωνούμε λίγο. Πρέπει ακούστε με, κύριε Πολάκη. Κύριε Πολάκη. Μπροστά. Κύριε Πολάκη, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστε λίγο. Θα μιλάτε μέσα σε κάποιο χρόνο. Θα μιλάτε μέσα σε κάποιο χρόνο. Δεν θα μιλάτε όσο θέλετε. Μιλάω σε χρόνο. Λοιπόν, προχωρήστε λοιπόν να κλείσουμε, γιατί θα μιλήσει μετά ο κύριος Γεωργιάδης. Τέσσερις μήνες είναι υπέρ αρκετοί για να μπορέσει ο κύριος Σταθάκης να βάλει μπροστά το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και της αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. Ναι, μην χτυπάτε το χέρι σας. Μην χτυπάτε το χέρι σας, γιατί ακούγεται. Δεν το χτυπάω. Στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης που να μπορεί ένας δήμος να μελετά, να σχεδιάζει, να αδειοδοτεί, να εκτελεί ένα έργο μέχρι ένα ποσό χωρίς αυτή την απίθμενη γραφειοκρατία που έφτιαξαν οι προκάτοχοί μας και η οποία είχε δύο χαρακτηριστικά. Το ένα, να παρακαλάμε το βουλευτή ή τον πολιτευτή για να μας δώσουν την άδεια υπηρεσίες ή να διαχέεται η παραοικονομία πάλι για να πάρουμε την άδεια. Είναι υπέρ αρκετά αυτοί οι τέσσερις μήνες για να ξεκινήσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα μεγάλο πρόγραμμα μικρών και μεσαίων έργων τα οποία θα κατευθυνθούν σε αναπλάσεις χωριών, στη στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, στην αναμόρφωση όλου του παράλληλου μετόπου με γλίστρες μάρες. Κύριε Πολάκη, κλείστε, γιατί πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Κλείστε, σας παρακαλώ. Θα με κόβει συνέχεια τώρα αυτή τη δουλειά να κάνουμε. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάτε καλύτερα. Καταρχήν να μιλάτε καλύτερα. Να μην μιλάτε με αυτό το ύφος. Σας το είπα. Να μην μιλάτε με αυτό το ύφος. Δεν είστε στη λαχαναγορά. Σας λέω, δεν είστε στη λαχαναγορά. Καταλάβατε. Σας είπα ότι έχετε περιορισμένο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολάκη. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Γεωργιάδη. Δεν κατάλαβα. Δεν έχετε το λόγο. Τελειώνει ο χρόνος μας, το κύριο Γεωργιάδη, και θα απαντήσετε μετά πάλι. Κύριε Γεωργιάδη. Όχι, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα στο Δεν έχετε άλλο χρόνο. Δεν έχετε άλλο. Μιλάτε 5,5 λεπτά. Μιλάτε 5,5 λεπτά. Σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, ακούστε λίγο. Τραμπούκος. Κύριε Πολάκη, δεν θα μιλάτε με αυτόν τον τρόπο.
οι οποίοι κινητοποιούταν. Δεν θα μιλάτε με αυτόν τον τρόπο σας λέω. Για να δει τι θα πει Βερίκοφ. Ωραία. Αυτός είναι ο Τραμπού. Ωραία. Πάμε κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν. Δεν επιτρέπω στον κύριο Πολάκη να μου μιλάει στον ελληνικό. Δεν είναι φίλος μου από χθες. Δεν τον έκανα ποτέ παρέα. Ή δεν θα το γνωρίζω λίγο καλύτερα. Παρακαλώ πολύ ούτε στο πληθυντικό. Ούτε είμαστε φίλοι και ούτε πρόκειται να γίνουν. Παρακαλώ πολύ στο πληθυντικό και να μην με διακόψετε. Παρακαλώ πολύ στο πληθυντικό και να μην με διακόψετε όπως δεν σας διέκοψα. Κατά της υγείας... Μην με μαλώνετε. Κύριε Αναρωστάκη, μπορείτε να με αφήσετε. Ναι, τι κάνετε τώρα, συγγνώμη. Δύο βουλευτές του κοινοβουλίου. Μπορείτε να με προστατεύσετε. Φωνάξαμε εδώ για να μιλήσουμε πολιτικά. Αυτό θα κρατήσει ίση απόσταση αυτό που ζω εδώ. Θα κρατήσει ίση απόσταση αυτό. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Κύριε Πολάκη, σας παρακαλώ, μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν χρειάζεται. Δεν το είπα για σας. Κύριε Πολάκη, μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ευγενέστατος. Δεν διακόπτω. Περιμένουμε πώς το λόγο. Συμφωνώ. Φωνάζετε. Είπα ότι φωνάξαμε δύο βουλευτές για να μιλήσουν πολιτικά. Φωνάξατε λάθος. Τάξη, αυτό είπα. Πάμε κύριε Γεωργιάδη. Δείστε κύριε Πολάκη. Με τη δικιά μας κύριε Πολάκη, θα μας αναγκάσετε. Θα με αναγκάσετε. Θα με αναγκάσετε να κλείσουμε τη σύνδεση. Θα μας αναγκάσετε να κλείσουμε τη σύνδεση. Με κανέναν άλλο. Αν ξαναπαρέμβετε, θα μας αναγκάσετε να κλείσουμε τη σύνδεση. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Σύμφωνα σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργιάδη, την προηγούμενη περίοδο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ο κύριος Βαρουφάκης αύριο στέλνει τις προτάσεις της κυβερνήσεως Τσίπρα στους τρεις της Τρόικα. Τώρα τους λένε τρεις θεσμούς. Όχι. Θεσμούς. Αλλά είναι ίδιοι. Στους τρεις της Τρόικα τους πήγε... Δεν μπορώ, παιδιά. Ζητάμε συγγνώμη. Αυτό είναι το επίπεδο. Αυτό. Σας στέλνανε mail και κυβερνούσατε. Αυτό είναι το επίπεδο. Μπορεί να μας απαντήσετε λίγο. Αυτό είναι το επίπεδο αριστερού βουλευτή. Κόψατε λίγο το μικρόφωνο να ολοκληρώσω και μετά ξαναβάλτε του ήχο. Τι να σας πω. Λοιπόν πάμε. Οι τρεις θεσμοί. Θέλω να μου κόψει τον ήχο. Να καταλάβω κι εγώ. Δεν υπάρχει ο τύπος αυτός. Εγώ το ξαναδεί αυτό. Κάνω τηλεόραση 20 χρόνια. Αυτό το ξαναδεί. Ένα λεπτό, κύριε. Κύριε Πολάκη, επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε. Ναι, είμαστε σε ένα ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ακούμε παράσιτα και δεν μπορώ να συμμετέχω όπως θέλω στην κουβέντα. Σας λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν νωρίτερα με τον κύριο Μητρόπουλο. Αργότερα, μετά από εσάς σε λίγο, έχουμε τον κύριο Νίκο Παπά. Ακούσαμε τις απόψεις σας, θα ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Γεωργιάδη. Μα δεν με αφήσατε να τις τελειώσω, κύριε Χατζαπούλε. Ναι, κύριε Πολάκη μου, αλλά δεν γίνεται όμως να μιλάτε μισή ώρα. Να λέω κάτι ενοχλητικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό κάνετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν, μιλάτε ήδη 20 λεπτά και ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπόρεσε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε.